Εγώ τον κύριο Δημήτρη Βίτσα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω πόσο καλά άρχισε η εβδομάδα, καθώς ακούμε από τη δική σας την πλευρά, την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγελίες και βολές προς την κυβέρνηση για αστυνομική αφαιρεσία, καταστολή. Και η αλήθεια είναι ότι δείξαμε και στην αρχή του δελτίου διάφορα έτσι περίεργα πλάνα και καταγγελίες. Απ' την άλλη πλευρά όμως, αν είχατε δίπλα σας τον κύριο Μηταράκη, αν είχε μείνει, ας πούμε, θα σας έλεγε ότι ήταν ίσως η πρώτη επέτειος Πολυτεχνείου που γιορτάστηκε χωρίς να πέσει ούτε μία μολότοφ. Δεν είναι του πεταματού και αυτό, έτσι δεν είναι? Τίποτα δεν είναι του πεταματού. Βέβαια δεν ξέρω τι έγινε το βράδυ, αλλά μπορώ να σας πω το εξής. Ναι. Η χθεσινή πορεία του Πολυτεχνείου με τον όγκο, τη μαχητικότητά της και τη μαζικότητά της, αν θέλετε, ήταν μια, κατά τη γνώμη μου, απάντηση στην κυβέρνηση. Απάντηση της ίδιας κοινωνίας. Ότι σταματήστε τον αυταρχικό κατήφορο που έχετε πάρει. Αυτό είναι το βασικό, χωρίς να το... και σταματήστε να δίνετε στις δυνάμεις καταστολής εντολές και δικαιώματα που δεν μπορούν να έχουν σε ένα δημοκρατικό κράτος. Δεν φταίνε οι αστυνομικοί, φταίνε οι εντολές που έχουν. Γιατί δημιούργηθηκε όλες τις προηγούμενες μέρες μια επικοινωνιακή κατάσταση. 5.000 αστυνομικοί θα γίνουν κτλ. Drones, ελικόπτερα, ιστορίες, όλα αυτά. Δεν είχαν, αποδείχθηκε ότι δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα και δεν είχαν και σχέση με τις προηγούμενες πορείες του Πολυτεχνείου. Δηλαδή αυτό το πράγμα που προσπαθούν να περάσουν στην κοινή γνώμη ότι τα πανεπιστήμια είναι στην ουσία χώρος αποθήκευσης μολότοφ ή παρασκευής μολότοφ και ότι δεν λειτουργούν, αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα. Ναι. Στα πανεπιστήμια μας και μαθήματα γίνονται και βεβαίως υπάρχει το ανοιχτό ερώτημα πώς θα συγκροτηθεί, θα επανασυγκροτηθεί το φοιτητικό κίνημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, στη βάση της ελευθερίας των ιδεών, της ελευθερίας της έρευνας και βεβαίως παραβατικές ομάδες που θα θέλουν να δρουν μέσα στα πανεπιστήμια δεν θα είναι ανεκτές από την ίδια την πανεπιστημιακή κοινότητα που το κέντρο του είναι το φοιτητικό κίνημα. Λέτε ότι η χθεσινή πορεία, που ήταν όντως μεγάλη σε σχέση με τους μέσους όρους, ας πούμε, των τελευταίων ετών, ήταν απάντηση στην κυβέρνηση. Αν κάποιος σας κατηγορήσει ότι με αυτό που λέτε εργαλειοποιείτε την επέτειο του Πολυτεχνείου, τι θα του απαντούσατε? Κοιτάξτε, εγώ δεν κάνω καμία προσπάθεια εργαλειοποίησης, αλλά συχνά συμβαίνει ένα γεγονός πέρα της οφειλόμενης τιμής απέναντι στην εξέγερση του Πολυτεχνείου να χρησιμοποιείται για τον ίδιο το λαό και για ευρύτερα. Έτσι, ας πάμε πίσω στο Πολυτεχνείο και θα θυμίσουμε ότι η κηδεία του Γεώργιου Παπανδρέου έγινε ένα συλλαλητήριο για τη δημοκρατία. Αυτό είναι το... Άρα θα με ρώταγε αυτό και εκείνη τη φορά ότι εργαλειοποιώ την κηδεία. Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια κοινωνική δυναμική. Η κυβέρνηση είναι γνωστό ότι επενδύει στη λογική της τάξης, μένω στην τάξη, γιατί είναι η λογική, τι νομίζω εγώ ότι είναι τάξη, άρα πάω να το επιβάλλω με τη βία. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Θα μας φέρει βέβαια σε λίγο σε καινούργια ζητήματα ασφάλειας. Τι εννοώ καινούργια ζητήματα ασφάλειας? Θα ξεκινάτε από το σπίτι σας και θα ελπίσετε ότι δεν πέφτετε σε καμία επιχείρηση, δεν πέσετε πάνω σε καμία επιχείρηση του κυρίου Χρυσογοίδη. Και θα γιατί το λέτε αυτό? Νόμιζα ότι θα πηγαίνατε κατευθείαν στον κύριο Βορύδη, αλλά κάνετε μια στάση στον κύριο Χρυσογοίδη. Επειδή είναι υπουργός. Το λέω γιατί έχουν πληθυνθεί, θα έλεγε κανένας, επιχειρήσεις που πολλές φορές γίνονται επιδικαίων και αδίκων. Έχουμε την ιστορία με την ΑΣΟΕ, δεν μιλάω για την αποθήκη που βρήκανε εκεί πέρα με ό,τι βρήκανε, με κράνη και τα λοιπά. Μιλάω για τους 200, μιλάω για συλλήψεις στο δρόμο
άλλων ανθρώπων οι οποίοι πήγαν στη Γαδά και εκείνη την ώρα ήταν στη Γαδά γινόταν έρευνα στο σπίτι τους. Δηλαδή μια νοοτροπία, θα έλεγε κανένας, που δεν ταιριάζει στην δυνατότητα που έχει το πολίτη να κυκλοφορεί ελεύθερα, να σκέφτεται ελεύθερα, μέσα στα πλαίσια του νόμου να κάνει αυτό που κάνει. Αν κάποιος το διακομωδώ λίγο το ζήτημα της ασφάλειας. Εντάξει, υπάρχει πάντοτε ζήτημα ασφάλειας. Η αστυνομία παίζει ρόλο σε σχέση με την ασφάλεια και πρόληψης και καταστολής, αλλά δεν είναι δικό της μόνο το ζήτημα της ασφάλειας. Για παράδειγμα, στο Δήμο της Αθήνας, ας το πούμε έτσι, γιατί είναι ο πιο μεγάλος Δήμος και αντικειμενικά νέα φαινόμενα στην Αθήνα θα... Μεγάλο ρόλο παίζει ο Δήμος, ο ίδιος. Ναι. Δηλαδή, τι φωτισμό θα έχουμε, τι χώρους που μπορούν να συγκεντρώνονται οι άνθρωποι θα έχουμε, τι κοινωνικές υπηρεσίες του προσφέρουμε. Έχει μεγάλη σημασία. Το ίδιο βέβαια και τα αντίστοιχα υπουργεία. Απ' την άλλη πλευρά, η Νέα Δημοκρατία όντως και στο δρόμο προς τις εκλογές τις τελευταίες μιλούσε και για νόμο και τάξη και για το άβατο, όπως έλεγε, των εξαρχείων και για την κατάσταση στα πανεπιστήμια. Αλλά δεν έβρισκε κάποια πατήματα. Δηλαδή δεν υπήρχε μια προβληματική κατάσταση στα εξάρχεια. Δεν υπήρχε μια προβληματική κατάσταση στα πανεπιστήμια. Άλλο εάν ενδεχομένως να το φούσκωσε ή να το προέβαλε με τρόπο τέτοιο που να νομίζει κανείς ότι η Αθήνα ήταν Βαγδάτη. Σωστά το λέτε. Σωστά το λέτε. Δεν τα αφήσατε όλα τέλεια. Αυτό προσπαθώ να πω. Λέω ότι η προβληματική κατάσταση στα εξάρχεια υπάρχει και σήμερα. Ναι. Ορισμένη προβληματική κατάσταση και στα πανεπιστήμια υπάρχει και σήμερα. Mm-hmm. Μάλιστα είπα και τους λόγους. Ναι. Δηλαδή το ζήτημα της υπερακμετάλλευσης προβληματικών καταστάσεων που υπήρχαν και 5 χρόνια πριν και που χρησιμοποιήθηκαν, αν θέλετε, φαίνεται ότι δεν έχει λυθεί. Δεν έχει λυθεί και δεν πρόκειται να λυθεί μέσω της βίας. Εγώ είμαι πλήρως, θα λέγαμε, στη λογική ότι συνήθως η βία παράγει βία. Ναι. Αυτό είναι το βασικό μοτό, το δικό μου. Και όπου επιχειρήθηκε διά της βίας να λυθεί το σύνολο, σας είπα, και χρειάζεται και πρόληψη, χρειάζεται και ένα ορισμένο επίπεδο καταστολής, πουθενά δεν πέτυχε. Mm-hmm. Γιατί αντίστοιχα, να τώρα θέλω να σας πω το εξής. Γίνονται επιχειρήσεις στα εξάρχεια και μαθαίνω ότι οι ναρκέμποροι έχουν μετακινηθεί από τα εξάρχεια. Πού είναι δηλαδή? Δηλαδή πηγαίνουν σε άλλες περιοχές. Δεν έχετε κάποια πληροφορία εσείς με το που έχουν πάει? Όχι. Αλλά και επί της κυρίας Γεροβασίλη και επί του κυρίου Τόσκα γίνονταν επιχειρήσεις και ευρύτερα και στα εξάρχεια. Να θυμίσω, ας πούμε, το μεγαλύτερο φορτίο ναρκωτικών, αν θυμάμαι την τελευταία φορά, ήταν κάπου προς την Κόρινθο, όχι στην Κόρινθο, εκεί βρέθηκε. Άρα όλοι είμαστε ενάντια στο να χτυπηθούν κυκλώματα ναρκωτικών, κυκλώματα εμπορίας λευκής αρκός ή μαύρης αρκός, δηλαδή διακίνησης και τα λοιπά, αλλά χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να μην πιέζει την ελευθερία του πολίτη. Και για να κλείσουμε με αυτό το θέμα, επειδή όντως οι καταγγελίες για καταστολή διαδέχονται μία την άλλη, φοβάστε ενδεχομένως ότι εν ώψη και της 6ης Δεκέμβρη μπορεί να μυρίζει μπαρούτι? Το ρωτώ γιατί όσες φορές έχει δείξει η ιστορία ότι όσες φορές υπάρχει σκληρή δράση, συνήθως υπάρχει αντίδραση, πολλές φορές ασύμμετρη κιόλας. Μια ανησυχία την έχω. Μια ανησυχία την έχω. Μην ξεχνάτε ότι σε αυτή την κοινωνία και σε άλλες κοινωνίες, αλλά και σε αυτή την κοινωνία, εξυφαίνονται σχέδια. Και σχέδια εξυφαίνονται όχι μόνο από μία πλευρά. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ομάδες, ας το πω έτσι, όπως το έχουμε συνηθίσει να το λέμε μπάχαλον. Ναι. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που προσπαθούν ο ένας να ρίξει στον άλλον την ευθύνη. Νομίζω περιγράφεται μια κλασική, την κλασική έννοια της προβοκάτσιας τώρα, ναι, ή όχι? Και αυτό. Δεν υπάρχει. Εντάξει, να μην θυμηθώ τώρα παλιότερα. Ακροδεξιούς με κουκούλες, δηλαδή, και μολότοφ. Και τέτοιους.
Άλλωστε, πώς είναι στο μυαλό μου, είναι όλη η ρητορική της Νέας Δημοκρατίας, ναι, που προσπαθεί να συνδυάσει το ΣΥΡΙΖΑ με έκνομες ενέργειες μικρών ομάδων. Ναι. Είτε που τις κάνουν επίτηδες, είτε που τις κάνουν παρασυρμένοι. Ας πούμε, εγώ βλέπω συνήθως παιδιά, ας πούμε, 14, 15, 16 χρονών. Χτες τρεις από αυτούς που λέμε κουκουλοφόροι, ναι, έφτασαν στο μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Τους είπαμε, δεν θα μείνετε εδώ πέρα με τις κουκούλες. Ή φεύγετε ή βγάζετε τις κουκούλες. Ο ένας την έβγαλε, οι άλλοι φύγανε. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο και στο προσφυγικό. Το έχετε χειριστεί και διαχειριστεί και σας κυνηγάει και τώρα που είστε στην αντιπολίτευση. Είχαμε πριν μια συζήτηση με τον κύριο Μηταράκη, ο οποίος εκτός από υφυπουργός κοινωνικών ασφαλίσεων είναι και βουλευτής Χίου, και κατέληξε λέγοντας ότι όλα αυτά τα οποία επιχειρεί να κάνει τώρα η κυβέρνηση κατατείνουν στο να υπάρχει ένας έλεγχος των ροών. Η ερώτησή μου είναι, μπορεί η Ελλάδα με οποιονδήποτε τρόπο, στο μέτρο που δεν θέλει να πνίξει ανθρώπους εννοώ, να πει ότι εγώ θα έχω τον έλεγχο των ροών στο Βόρειο και στο Ανατολικό Αιγαίο? Όποιος το λέει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι αστείευεται. Mm-hmm. Η Ελλάδα τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να πιέζει συνεχώς, ναι, την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει ένας δίκαιος καταμερισμός και, mm-hmm, και να παίρνει μέτρα, ναι, ώστε να μην υπάρχουν οι αιτίες ή να ελαττωθούν οι αιτίες που προκαλούν την προσφυγιά, ναι, και την μετανάστευση. Δηλαδή, πώς θα γίνει, σταματήσουν οι πόλεμοι, πώς αυτές οι χώρες, μιλάμε για εξαντλητική φτώχεια, δεν μιλάμε για, ναι, τη φτώχεια που εμείς οι Έλληνες νομίζουμε. Μιλάμε για κάτι πολύ περισσότερο, πώς, τι γίνεται με την κλιματική κρίση. Δηλαδή, με αυτό να... Το δεύτερο στοιχείο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι η Τουρκία να κάνει το δικό της κομμάτι. Δηλαδή παίρνει 6 δισεκατομμύρια, όχι δεν και καλά η κυβέρνηση, αλλά για να συγκρατεί, θα λέγαμε, τις προσφυγικές και τις μεταναστευτικές ροές. Ναι. Τις προσφυγικές είναι λίγο σαν εφημισμός στην Τουρκία, γιατί η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη συνθήκη της Γενέβης για τους ανθρώπους που είναι από την Ασία. Ναι. Έχει υπογράψει μόνο για τους ανθρώπους που είναι από την Ευρώπη. Δηλαδή, αν πάει κανένας Γερμανός και ζητήσει πολιτικό άσυλο στην Τουρκία, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Η Ελλάδα τι μπορεί να κάνει? Να κάνει λοιπόν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Έτσι, αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη διεθνή κινητοποίηση. Mm-hmm. Το δεύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει, και φωνές χρειάζονται. Εγώ θυμούμενος τον εαυτό μου πώς φώναζα, που και μου είπε ο Ζερχόφερε, έχεις πάρα πολύ πάθος. Του λέω, δεν έχω καθόλου πάθος, έχω, mm-hmm, πολύ μεγάλη ανάγκη. Αυτό είναι το βασικό. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Ναι, ναι, ναι. Και κλείσαμε τελικά αυτή τη συμφωνία που ήταν ωφέλιμη για την Ελλάδα. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει να διαχειριστεί τις ροές. Ναι. Αφού κάνει όλη αυτή την προσπάθεια και επειδή τα πάντα εξαρτώνται από τις ροές, mm-hmm, πρέπει να τις διαχειριστεί. Έως ότου πάνε κάπου αλλού και τα λοιπά. Ναι. Τώρα εδώ υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή η κυβέρνηση, δεν ξέρω για ποιους λόγους, μάλλον ιδεολειπτικούς, ενώ της δόθηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, καθυστέρησε πάρα πολύ. Φτάσαμε σε κατάσταση στα νησιά που ήταν στις αρχές του 2016. Mm-hmm. Μιλάτε για το σχέδιο με την κατάσταση. Αυτό που κατηγορείται τον κύριο Χρυσοχοίδη ότι έκανε 2 μήνες να το εφαρμόσει. Να το πάρει χαμπάρι. Ναι. Ώσπου να το πάρει χαμπάρι. Και στο τέλος το αναθέσανε στον κύριο Στεφανή. Ναι. Έτσι, δηλαδή στο... Τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας. Στο στρατό. Είναι σαφές ότι είναι η μοναδική λύση για τώρα. Mm-hmm. Για τώρα όμως. Και είναι η μοναδική λύση να νοικιαστούν ξενοδοχεία στην ουσία, για να πάνε να φέρουν από τα νησιά, ώστε να αρχίσουν να λειτουργούν, ναι, οι υπηρεσίες. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες στα νησιά δεν λειτουργούν. Mm-hmm. Δηλαδή όταν έχεις τη μόρια 14-15.000 ανθρώπους, τι να ζητήσεις από την υπηρεσία ασύλου? Mm-hmm. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το επεσήμανε βεβαίως με ένα δεικτικό τρόπο και το χθεσινό, η χθεσινή, η προχθεσινή συνεδρίαση του Ελεκτικού Ευρωπαϊκού Συνεδρίου. Ναι. Ότι δημιουργούνται κάτι τέτοια.
Και εδώ χρειάζεται, θα έλεγε κανένας, να κάνει και άλλα γενναία βήματα η κυβέρνηση. Δηλαδή η κυβέρνηση τώρα αντιμετωπίζει καινούργιο πρόβλημα. Το πρόβλημα μεταφέρω από τα νησιά στην ενδοχώρα και οι ίδιοι οι δικοί μου, επειδή έχουν πιστεί από αυτά που έλεγα προεκλογικά, είναι ενάντια. Είτε από ιδεοληψία, είτε από φόβο. Η κυβέρνηση λοιπόν έκανε μια οπισθοχώρηση και είπε ότι οι ροές έχουν να κάνουν με γεωπολιτικά ζητήματα. Το ανακάλυψε μετά από τόσα χρόνια. Τώρα πρέπει να πει και στους δικούς της, ας το πω έτσι, ότι εδώ συζητάμε για ανθρώπους. Της γης κολλασμένη που λέμε. Αυτή είναι. Και αυτή δεν είναι εισβολής. Αυτή δεν είναι κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Αυτή δεν είναι κίνδυνος για τη δημόσια τάξη. Αυτή δεν είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Έχουν δικαιώματα, τα παιδιά τους πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο και πάει λέγοντας. Δηλαδή, αν αυτό δεν γίνει, θα λέγει κανένας, δεν ποτίσει το κοινωνικό συνειδητό, θα έχουμε συνεχώς τέτοια προβλήματα. Καθόλου χαρούμενος δεν θα είμαι. Αν η κυβέρνηση τρώει, θα λέγαμε, πάνω της αυτό που οικοδόμησε πριν τις εκλογές, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουμε μεγάλα προβλήματα με αυτούς τους ανθρώπους. Προσέξτε, αυτοί οι άνθρωποι, όπως όλοι μας, άλλωστε θρησκευτικά είμαστε όλοι φτιαγμένοι από τον ίδιο πυλό, όπως όλοι μας έχουμε τους καλούς, έχουμε τους κακούς χαρακτήρες. Σε ορισμένες, ας πούμε, εθνότητες υπάρχει έντονη πολιτικοποίηση. Δηλαδή έχουν από εθνικιστές ως κλπ. Και πρέπει όλα αυτά να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Ποιο είναι το πρώτο και το τεράστιο λάθος, το πάλι ξαναπηγαίνω στο ελεκτικό ευρωπαϊκό συνέδριο. Το μεγάλο λάθος είναι ότι καταργήθηκε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Και το επισημαίνει το Ελεκτικό Συνέδριο και λέει, μα είναι δυνατόν την ίδια υπόθεση να την έχουν πάνω τους τρία και τέσσερα υπουργεία. Δεν είναι. Με δεδομένη την ελληνική γραφειοκρατία. Κύριε Βίτσα, να κλείσουμε και με μια ερώτηση για το στίγμα του αντιπολιτευτικό του ΣΥΡΙΖΑ τις προηγούμενες εβδομάδες. Εν μέρη ευλόγως, πάντως το κύριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ είχε να κάνει με την Νοβάρτης. Αυτό είναι καλό ή κακό, ότι δηλαδή το αντιπολιτευτικό αφήγημα, να το πω έτσι, είναι πάλι περισσότερο προς τα σκάνδαλα παρά προς το γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή θέλει να διεκδικήσει ξανά τη θετική ψήφο των πολιτών? Κοιτάξτε, η δική μου άποψη είναι απλή, θα έλεγε κανένας, αλλά νομίζω ότι είναι και σωστή. Εμείς πρέπει προς την κυβέρνηση να έχουμε προγραμματική αντιπολίτευση και αυτό που λέμε δομική αντιπολίτευση, δηλαδή ιδεολογικοπολιτική αντιπολίτευση και τα δύο πράγματα. Άρα, αν για παράδειγμα μιλάμε για το ζήτημα της Νοβάρτης, υπάρχει το αντικειμενικό γεγονός, είναι ένα σκάνδαλο τεράστιο κτλ. Συγχρόνως πρέπει να διαμορφώνουμε εκείνες τις θωρακίσεις ώστε αυτό να μην μπορεί να ξαναγίνει. Δηλαδή και το ένα και το άλλο. Η τιμωρία αυτών των ανθρώπων που βούτυξαν και τα δυο τους χέρια στο μέλι και πήραν λεφτά από τον ελληνικό λαό για να κάνουν τεράστιες περιουσίες, σκεφτείτε, ο κύριος Φουρίζης βγήκε και τα είπε μόνος του. Δεν χρειάζονταν, ότι έχει δεσμευμένο λογαριασμό 1,8 εκατομμύρια. 1,8 εκατομμύρια στην Ελβετία. Έτσι, μόλις μου πείτε ποιος άνθρωπος με τη δουλειά του θα βγάλει 1,8 εκατομμύρια, όχι αν τα στείλει στην Ελβετία για να ζει, θα μπορέσω να σας απαντήσω σε πολλά πράγματα. Άρα, νομίζω ότι αυτή είναι η λογική. Τώρα, δηλαδή, εμείς όταν θα πούμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ποιος είναι ο πολιτικός μας στόχος, ο πολιτικός μας στόχος είναι να πάρουμε την κυβέρνηση όταν θα γίνουν εκλογές. Πώς θα τον πετύχουμε αυτό το πολιτικό μας στόχο? Ένα, αντιστεκόμενοι σε αυτά που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και που θα κάνει, και θα έχουν έχει πολύ μέσα οικονομία. Εγώ σας παρακολούθησα με τον κύριο Μηταράκη, ο οποίος απέφευγε συνέχεια να απαντήσει πώς θα διαμορφωθεί αυτό το χρηματικό απόθεμα ώστε να κάνει αυτά που λέει, τα οποία είναι και λαθεμένα. Δηλαδή, και
Σε μια στιγμή το, είπε, το λένε καθαρά δηλαδή. Θα μειώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές για να δημιουργήσουν ένα κομμάτι χρήματος που θα το δώσουν, δηλαδή από τα δικά μας τα λεφτά, δεν είναι θέμα ελεύθερης επιλογής, θα το δώσουν αυτό το κομμάτι στις ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό είναι σχεδόν παντού πάει. Αλλά υπάρχουν και πολλά ζητήματα που έχουν και ένα ιδεολογικό και πολιτικό ενδιαφέρον. Ναι. Δηλαδή, να τώρα στην συνταγματική αναθεώρηση. Και να κλείσουμε με αυτό. Αντέδρασε η Νέα Δημοκρατία και δεν θα προχωρήσει βεβαίως, φαντάζομαι, στο ζήτημα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Σαν να μην έμαθε τίποτα από τα 10 χρόνια των μνημονίων. Ενώ εμείς λέμε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς μάθαμε πολλά. Και σε μια επόμενη κρίση ή σε μια μη κρίση για τα χαμηλότερα στρώματα, δεν μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ή μια οικογένεια στην Ελλάδα που να μην έχει ρεύμα, να μην έχει νερό, να μην έχει τη δυνατότητα να πάει σε ένα νοσοκομείο, να μην έχει τη δυνατότητα να στείλει τα παιδιά του στο σχολείο. Αυτά, έστω και σε ένα ελάχιστο επίπεδο, θα πρέπει να υπάρχουν. Και σας είπα νους. Η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι δεν χρειάζεται, με αυτό που έχει το Σύνταγμα, καλυπτόμαστε. Δεν καλυπτόμαστε. Όπως και μια δεύτερη θωράκιση, ότι το υπό οποιαδήποτε συνθήκη το Σύνταγμα ισχύει. Ναι. Θα θυμόσαστε το περίφημο βιβλίο του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Παυλόπουλου. Δεν λέω τον κύριο Παυλόπουλο για να μην λέω κάποιον που είναι από το ΣΥΡΙΖΑ ή αριστερός και τα λοιπά, ο οποίος επεσήμανε πάρα πολλά πολύ συγκεκριμένα ζητήματα αντισυνταγματικότητας τόσο στα μνημόνια, όσο και στις δανειακές συμβάσεις που τα ακολουθούσαν. Μάλιστα. Κύριε Βίτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλά. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πάμε.